I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Yeah. Yeah. Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην πρώτη εκπομπή της τρίτης σεζόν του Full Court Cast, η οποία ξεκινάει αυτή την τρίτη σεζόν με καλεσμένο τον Μάριο τον Αναξαγόρου. Μάριο, καλησπέρα, σε καλωσορίζω στην εκπομπή και σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είμαι στη διάθεσή σου για οτιδήποτε και για οτιδήποτε. Αυτές οι εκπομπές είναι αφιερωμένες στον καλεσμένο εξ ολοκλήρου, δηλαδή θα μιλήσουμε για την καριέρα σου, ό,τι έχεις κάνει ως αθλητής αλλά και ως προπονητής, που είναι το κύριο θέμα που θα συζητήσουμε περισσότερο. Θα πούμε και κάποια θέματα γενικότερα για την κυπριακή καλαθόσφαιρα, καθώς είσαι πολλά χρόνια μέσα σε αυτή και γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις, μπορείς να μας πεις αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα από αυτή σου την πορεία. Θα κάνουμε αρχή όμως με το αθλητικό σου κομμάτι, εννοώντας ως αθλητής, πώς ξεκίνησες τον αθλητισμό. Ξέρω ότι δεν ξεκίνησες σαν καλαθοσφαιριστής. Είχες άλλα αθλήματα που σε είχαν τραβήξει στην νεαρή σου ηλικία. Μίλησέ μας έτσι λίγο για αυτά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα σε ευχαριστήσω, γιατί είναι πρώτη φορά που με καλούν να πω δύο λόγια για τον Μάριο ή ποιος είμαι, τέλος πάντων. Εντάξει, αυτός σκοπός δεν είναι αυτός, αλλά και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι από, λοιπόν, αυτά, σε διακόπτω, είναι από αυτά που έχει στόχο αυτή η εκπομπή, Μαρία. Έχει στόχο να μαθαίνει ο κόσμος ποιος είναι ο καλεσμένος, πώς ξεκίνησε, τα πρώτα του βήματα. Πολλοί δεν τα γνωρίζουν και είναι νομίζω μια ωραία στιγμή για να μάθει ο κόσμος τον κάθε καλεσμένο, όπως και εσένα, βέβαια. Σίγουρα. Θα ήθελα, το πρώτο που θα αναφέρω είναι ότι είμαι γεννημένος του 1ου του Αυγούστου του 1966. Σε 10 μέρες κλείνω τα 54. Ευχαριστώ για το δώρο. Ξεκίνησα τον αθλητισμό από 5 ετών και αυτό είναι από το μακαριστό μου τον πατέρα, που δεν ήταν προπονητής, αλλά ήταν υπεύθυνος στα κατηχητικά σχολεία της Παρολιώτισσας, όπου και από εκεί όπου δίδασκε ό,τι γνώριζε τον τότε καιρό, με είχε και τον ακολουθούσα εγώ, σαν μικρός, μαζί με τα 4 αδέρφια μου. Εγώ είμαι ο Βενιαμίν. Από εκεί ο πατέρας μου μας είχε διδάξει όλα τα αθλήματα, μπορώ να σου πω. Στο κατηχητικό γίνονταν και αγώνες, και από εκεί κάναμε στίβο, ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, πεντόσφαιρα. Μπορώ να σου πω όλα τα αθλήματα. Από εκεί όμως, από ένα σημείο και μετά, είχα από τα 14 και μετά, έκανα το τέκαθλο με παρότριση του Λουκα Λουκά, με το πιγκ-πονγκ ασχολήθηκα, ξεκίνησα το 1979 κατά λάθος πάλι, όταν στην ομάδα του αδερφού μου, τα Ελευθέρια Παρολιώτισσας, τους έλειπε ένας παίχτης για να συμπληρώσουν τριάδα για να πάρουν το πρωτάθλημα. Και έπρεπε να υπήρχε τρίτος αθλητής. Είχε αρρωστήσει ο τρίτος τους αθλητής και με γράψαν εκείνη τη στιγμή, τα Σαββάτο θυμάμαι, με γράψαν το πικό με μία τρύπα να τόση στη μέση και ξεκίνησα από εκεί την ενασχόληση με το πικ-πονγκ.
με την καλαθόσφαιρα ασχολήθηκα πάλι στην πρώτη ηλικίου, στα 14 μου, δηλαδή στα 15. Όταν και εφόσον στο Παγκύπριο Γυμνάσιο θα έγινε τον η ομάδα μαθητικού και με ο Μακαριστός ο Μίκης ο Σακαλής στην ομάδα, ήμουν ο πιο μικρός, όλοι οι άλλοι ήταν τρίτη ηλικίου, ήταν ο Αντώνης ο Ασίκαλης, ο Ανδρέας ο Χαραλάμπος, ο Μαυρής, όπως το λέγανε, ο Μπλάκης, Μακαριστός και αυτός τώρα, ο Κοκκής, θυμάμαι, δεν τους θυμάμαι όλους τώρα, και με διάλεξε για ένα και μόνο λόγο, γιατί είπε ότι, επειδή ήταν γυμναστής σε όλα μου τα αδέρφια, είπε ότι επειδή το όνομα Αναξαγόρου έχει, πώς να το πω, έχει βάθος και όλοι είναι έξυπνοι και καλοί αθλητές, με έβαλε στην ομάδα του μπάσκετ. Και από εκεί ξεκίνησα και την καλαθόσφαιρα. Με είδε ο δάσκαλος Στάκης. Με είχε βάλει στο παιδικό και από εκεί ξεκίνησα και την καλαθόσφαιρα. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι από τα 14 έκανα 3 προπονήσεις τη μέρα. Ξεκινούσα στις 3 η ώρα, πήγαινα στο Μακάριο με το ποδήλατο από την Παλουλιώτισσα και επιστροφή πίσω. Έκανα μια μισή ώρα προπόνηση στο Στίβο. Επιστροφή πίσω και στις 5 η ώρα προπόνηση πικ-πονγκ. Και στο γήπεδο του Εκκλέα Καρμακλείου να το σκουπίσουμε, να καθαρίσουμε γιατί ήταν ασφαλτός ή ανέβρεχε ή οτιδήποτε άλλο. Και έκανα και την προπόνηση καλαθόσφαιρας πάλι με το 7-9. Δηλαδή περίπου γύρω στις 6 ώρες τη μέρα ήμουν στο γήπεδο. Αυτή ήταν η μικρή πορεία. Καθημερινότητα. Δεν ήξερα τι ήταν τα ιδιαίτερα. Τα ιδιαίτερα μου ήταν τα αθλήματα. Θυμάμαι μια κουβέντα που κάναμε πρόσφατα, στην οποία θέλω να την επαναφέρουμε εδώ για να την ακούσει και ο κόσμος. Το πόσο σε βοήθησε ο βηματισμός του πινκ-πονγκ στο να παίξεις μπάσκετ αργότερα. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο που κάναμε έτσι μια συζήτηση κατηδίαν και θέλω να την ακούσει ο κόσμος. Λοιπόν, οι κινήσεις του στην Επιτραπέζια Αντισφαίρεση με βηματισμούς συνδυάζει 3 αθλήματα. Είναι η πυγμαχία, το σκάκι και το τένις. Αυτά είχα μάθει όταν πήγα στον Ερυθρό Αστέρας, όταν ήμουν φοιτητής, και έμαθα ότι αυτά τα 3 ήταν συνδυασμός για να είναι ένας κάποιος καλός αθλητής στην Επιτραπέζια Αντισφαίρεση. Στα πρώτα βήματα, λόγω του ότι η θέση ετοιμότητας του αθλητή του πιγκ-πονγκ ήταν η θέση άμυνας που υπάρχει στην καλαθόσφαιρα. Και με βοήθησε πάρα πολύ πολύ δύσκολα περνούσαν οι συμπαίκτες μου και ακόμη και οι αντιπάλοι. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε και ο coach. Ταυτόχρονα εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση να πω ότι από τους πρώτους που έγιναμε φίλοι, μπορώ να σου πω, και ήταν σε εισαγωγικά ατομικός προπονητής, ο Κώστας ο Γκλέσδος, που μου είπε δύο-τρία πράγματα για λεπτομέρειες βασικά, που με βοήθησαν στην άμυνα και η συγκέντρωση περισσότερο. Δεν έβλεπα τον αθλητή στα μάτια, έβλεπα τα πόδια.
εγώ. Γιατί αν το δούμε λίγο λογικά, οι προσποιήσεις που μπορεί να κάνουν ή ο βηματισμός που μπορεί να κάνει ένας αθλητής της καλαθόσφαιρας είναι με τα πόδια. Και έτσι δεν παρακολουθούσα το παρακολουθούσα τα πόδια. Η καλή φυσική κατάσταση που είχα στο πικ-πονγκ και από το στίβο σε συνδυασμό με τα αντανακλαστικά που είχα στην αντισφαίριση με βοήθησαν να κάνω καλές εμφανίσεις και στο παιδικό και στο εφηβικό. Δεν υπήρχαν τότε πολύ λίγες ομάδες και δεν ήταν καθημερινές. Αν θέλαμε πηγαίναμε, όσοι θέλαμε πηγαίναμε. Μαζεύονταν 20-30 παιδιά στο ανοιχτό του Αχιλλέα Καϊμακλίνου και εκεί ή μέναμε, ή αν ήταν άδειο, ή παίζαμε μόνοι μας, ή αν δεν υπήρχε προπόνηση επειδή δεν ήταν καθημερινές. Η ενασχόληση ήταν αθλητισμός. Τι είχε αρκετά επιτεύγματα στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση. Το βιογραφικό σου μισή σελίδα είναι αφιερωμένη σε αυτή. Ήσουν δεύτερος στην Μεσογειακούς Αγώνες των Εφήβων στην Αλεξάνδρεια. Καλύτερος αθλητής χρονιάς από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου το 81 και το 82, δύο χρονιές συνεχόμενες. Ήσουν καλύτερος έφηβος αθλητής από την Ολυμπιακή Επιτροπή άλλες δύο χρονιές συνεχόμενες το 83-84. Καλύτερος αθλητής επίδοση και ήθος πάλι από την Ολυμπιακή Επιτροπή το 84 και το 85. Το 93 ήσουν στην Εθνική Ομάδα Αντρών, όπου πήρατε και την πρώτη νίκη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην γάμα κατηγορία. Και από το 79 στο 75 ήσουν στην ομάδα την Ελευθερία Παλαιοργιώτη σας, όπου έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, κύπελα και στο ατομικό και στο ομαδικό. Πραγματικά πάρα πολλούς τίτλους. Παρόλα αυτά, η καλαθόσφαιρα σε τράβηξε και σε κράτησε τελικά αυτή. Θα σου πω. Ήμουν σε δισταγμό από την αρχή ποιο άθλημα να διαλέξω. Ήμουν πολύ... Δεν υπήρχε κάποιος να με συμβουλέψει. Θα πας στο πιπόγκ ή θα πας και στον μπάσκετ, γιατί και στα δύο. Και στο στίβο ήμουν καλός. Αποχώρησα από το δέκαθλο για τον λόγο ότι ήταν, έπρεπε να, επειδή αν γνωρίζεις, είναι 10 αθλήματα και πρέπει να εξειδικευόσουν σε κάθε ένα ξεχωριστά. Άρα ήθελε πολύ περισσότερες ώρες, έτσι. Από ένα σημείο και μετά ασχολήθηκα μόνο με το ακοντισμό και το άλμα εις ύψος. Εντάξει, μην νομίζεις κάτι ιδιαίτερο. Μέχρι το παιδικό, εφηβικό, τρίτη θέση στον ακοντισμό και στο άλμα εις ύψος. Και επειδή έβλεπα ότι στο μπάσκετ ήμουν καλός, έβλεπα πολύ τον Γκάλι, τον Μάτζικ, έβγαινα έξω στην αυλή, στη στραταχκάν της μαμάς μου, την μπαμπά μου, στην αυλή πίσω, και το καλάθι ήταν τα σύρματα. Το δεύτερο σύρμα στην αριστερή πλευρά. Εκεί έκαναμε και την προπόνηση, βασικά. Πριν ακόμη πιω στο γήπεδο. Αυτό ήταν το... Όσο για τα ατομικά πρωταθλήματα, θέλω να αναφέρω κάτι. Επειδή ήμουν πολύ νευρικός όταν ήμουν μικρός, σε κάθε φορά που έχανα, έσπαζα τη ρακέτα. Δεν ήταν καλό, εντάξει. Παλιά δεν υπήρχαν ούτε οι ειδικοί προπονητές που να μας πούνε με κάποιο διαφορετικό ή να μας προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο. Αυτό ξέραμε, δεν τους κατηγορώ. Αυτό που ήθελα να πω ότι στα 15 μου, μάλλον πριν κλείσω τα 15 για να μπω, θυμάμαι ο προπονητής τον τότε καιρό μου είχε πει ότι αν δεν ήσουν πρωταθλητής και επειδή δεν έχουμε άλλο αυτή της ηλικίας, αναγκαστικά θα σε πάρουμε εσένα.
Ταυτόχρονα θα σας πω ότι το 78-79 είχαν έρθει οι Κινέζοι για να κάνουν ένα show και να παίξουμε την Εθνική. Και μου είδα αυτό όλο το που ήταν σαν δώρο, θείο δώρο, και το αγάπησα πραγματικά. Έκαναν το ψηλό σερβίς. Έκαναν οποιαδήποτε κίνηση που δεν κάναν οι δικοί μας. Εγώ τα έκλεψα, ειλικρινά, και τσακωνόμουν. Γιατί ο προσωπικός μου προπονητής ήταν ο αδερφός μου, ο Ανδρέας, που έπαιζε και αυτός πιγκ-πονγκ, και με έβαζε να παίζω μόνο με το forehand, δηλαδή με το χτύπημα αυτό, σε όλο το τραπέζι. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να κινούμε αυτό που είπαμε προηγουμένως στην αρχή, στην κίνηση στα πόδια. Ήμουν πολύ καλός. Αν και ήμουν ψηλός, είχα πολύ καλή ευληγησία και πολύ γρήγορος. Το μυστικό μου, όταν δεν έκανα προπόνηση με την Εθνική ή με τον αδερφό μου, πήγαινα μόνος μου και έκανα προπόνηση στο ψηλό το σερβίς που... Στο ψηλό του σερβίς και με το πάγκα, δηλαδή με την άλλη πλευρά, την πίσω πλευρά της ρακέτας. Έτσι, όταν επιλέχτηκα για να πω στους Μεσογειακούς Αγώνες, τα κράτησα μυστικά αυτά. Όταν και εφόσον, αν φτάσω σε ένα ψηλό επίπεδο ή να πω στην τετράδα, τότε θα τα βγάλω μπροστά που να μην τα γνωρίζαν οι αντίπαλοι, να ξαφνιαστούν και να μπορέσω να πάω στον τελικό. Και έτσι και έγινε. Κατάφερα να κερδίσω 2 Ισπανούς, 1 Έλληνα, 2 Ιταλούς και ο ένας από τους Ιταλούς ήταν και το φαβορί για τον τελικό. Εδώ το αξιοσημείωτο, πιστεύω γιατί έχασα τον τελικό, είναι γιατί όλη η αποστολή για το γήπεδο, είχα πάει πιο νωρίς, όλη η αποστολή από τους αθλητές μέχρι τους εφόρους, είχα χάσει το λεωφορείο για κάποιο παράξενο λόγο που δεν είναι του παρόντος. Και έτσι ξεκίνησε ο τελικός και ήμουν μόνος μου, έπαιζα με ένα Αιγύπτιο και είμαστε στην Αλεξάνδρεια. Όλο το γήπεδο και φώναζαν υπέρ του παίχτη της Αιγύπτου. Ήμουν μόνος μου. Δεν είχα κάποιον δίπλα μου ή στον πάγκο να με ενθαρρύνει. Εγώ φοβήθηκα. 16 χρονών παλικάρι. Πού να... Με ποια ψυχολογία. Δεν είχα κάποιον να με πιέσει. Και... μέχρι να έρθουν, ήρθαν στα μισά του παιχνιδιού. Ήταν πλέον αργά. Και έτσι πήρα, σηκώσα την πρώτη φορά σημαία. Γιατί και η δεύτερη θέση για μένα ήταν... ύψωσα την Κυπριακή σημεία μέσα στη Αλεξάνδρεια. Το ωραίο κομμάτι αυτό το... ήρθε ο προπονητής της Ιταλίας, που ήταν ο καλύτερος στον κόσμο, ο Κινέζος Σουσοφά, και μου είπε ότι μια μέρα εσύ θα γίνεις μεγάλος παίχτης. Πριν λίγα χρόνια έμαθα ότι μου στείλανε φουλ υποτροφία για να πάω στην Ιταλία για σπουδές. Το έμαθα πριν λίγα χρόνια. Φανταστείτε, από το 81 μέχρι πριν λίγα χρόνια. Τώρα τι έγινε, πού πήγε και τι έγινε. Που κόλλησε, ένας Θεός ξέρει. Ένας Θεός ξέρει, ναι. Και θα το αφήσουμε στην πάντα αυτό, γιατί αν είχα πάρει την υποτροφία και πήγαινα, δεν θα μιλούσαμε τώρα και δεν θα σε είχα φίλε. Είδες, άρα κάτι καλό έφερε. Κοίταξε, κάθε εμπόδιο για καλό, ναι. Εντάξει, στην αρχή με ενόχλησε. Να σου πω την αλήθεια, αρκετά μπορώ να πω. Αλλά το αφήνεις πίσω, αφήνεις πράγματα πίσω και προχωράς. Γιατί στη ζωή πρέπει να μάθουμε ό,τι και να μας συμβαίνει. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να το αντιμετωπίζουμε. Και εδώ θα φέρω σαν coach
μέσα σε ένα γήπεδο και βλέπεις ότι η ομάδα σου είναι πίσω ή κάτι δεν βγαίνει, πρέπει αμέσως να βρεις κάποιο άλλο τρόπο για να πάει η ομάδα σου μπροστά. Ή με το time out, ή να μιλήσεις με τους παίχτες σου. Και αυτό πιστεύω ότι ο Θεός με ευλόγησε και με αυτό το προσώ, όπως και τα άλλα τα χαρίσματα. Και πιστεύω ότι ένας ειδικά προπονητής στις αναπτυξιακές ηλικίες πρέπει να τα έχει όλα. Πρέπει να είναι παιδαγωγός, πρέπει να κατεβαίνει, να είναι παιδί, να κάνει αστεία μαζί τους, να είναι ψυχολόγος, να είναι πατέρας, να είναι μητέρα. Γιατί πολλές φορές στη ζωή μας, και εγώ χρόνια τώρα από το 1995 που ασχολούμαι με την καλαθόσφαιρα, πολλές φορές μου έτυχε ή με πήραν τηλέφωνο γονείς και μου είπα πες κάτι στα παιδιά, εμένα δεν μ' ακούν. Και με αυτόν τον τρόπο είναι και, πώς να σου το πω, νιώθω σαν πατέρας τους. Ακόμα και στην πέρσι που ήμουν στην αντρική ομάδα, τους έλεγα παιδιά μου. Αφού είναι παιδιά μου. Οι κόρες μου είναι σχεδόν στην ίδια ηλικία με τα παιδιά. Το 1995, λοιπόν, σε διακόπτω, το 1995 ξεκινάς επαγγελματικά να ασχολείσαι ως προπονητής πλέον της καλαθόσφαιρας. Αφήνεις πίσω σου το πινκ-πονγκ. Όχι, δεν το άφησα. Δεν το άφησα. Δεν το άφησα. Δεν το άφησα. Γιατί εδώ θα κάνω μια παρένθεση που λέει το 1995 έφυγα από τα Ελευθέρια και πήγα στο Μαυρομάτι Αγίου Παύλου με μεταγραφή 3.000 λίρες. Μεταγραφή και 3.000 λίρες. Δηλαδή περίπου γύρω στις 5.000 ευρώ τώρα. Τα είχα δώσει πίσω τα λεφτά όμως και τους είπα προτιμώ να μου βρείτε μια δουλειά παρά να μου δώσετε τα λεφτά και να τα φάω. Μέχρι τώρα είμαι σε αυτή τη δουλειά. Παρεμπιπτόντως να αναφέρω κάτι που ίσως μπορεί να γραφόταν και στα βιβλία Guinness. Είμαι ο μόνος αθλητής στο παγκόσμιο που έπαιξε τελικό σε 4 κατηγορίες την ίδια μέρα σε διαφορετική ηλικιακή ομάδα. K16 ανδρό, K18 ανδρό, τελικό ανδρό, τον αδερφό μου, και διπλό μαζί με τον αδερφό μου. Και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, κέρδισα τους 3 και έχασα τον ένα. Αυτό με τον αδερφό μου. Έχασα τον αδερφό. Ξέρεις, ήταν από η ώρα 3 μέχρι τις 9.30-10 το βράδυ αγωνιζόμουν. Ο Θεός μου έδωσε τη δύναμη να κάνω 4 τελικούς την ίδια μέρα. Μάλιστα, εντυπωσιακό, εντυπωσιακό αυτό. Οπότε από το 1995 ξεκινάς και την επαγγελματική σου καριέρα ως προπονητής. Περάσεις από τις ακαδημίες της ΕΝΑΔ, της ΕΘΑ, του Κεραυνού, του ΑΠΟΕΛ, της Ομόνιας και του Αχιλλέα Καϊμακλίου. Μέχρι το 2007, θα πούμε το 2007, ας μείνουμε σε αυτά τα πρώτα χρόνια, που σχεδόν είναι γεμάτη δεκαετία, στην οποία ασχολήθηκες αποκλειστικά με το αναπτυξιακό. Ναι. Επειδή αρκετοί όσοι με γνωρίζαν μου έλεγαν ότι έχω την κλίση και μπορώ μαζί με τα παιδιά. Άρα το εκμεταλλεύτηκα και μου είπαν μαζί, εκμεταλλεύτω αυτό που έχεις. Έτσι ασχολήθηκα με τις αναπτυξιακές ηλικίες που πιστεύω ότι είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι σε όλα τα αθλήματα. Γιατί το να χτίσεις είναι πολύ δύσκολο. Όλα τα επίπεδα είναι δύσκολα, αλλά το να πιάσεις κάποιον αθλητή από τη 6-7 χρόνο να τον βγάλεις μέχρι τα 17-18 και να ασχοληθεί από εκεί και πέρα με επαγγελματικά, τότε εκεί είναι όλα τα λεφτά, μπορώ να πω. Στις ομάδες που ήμουνα σαν υπεύθυνος της Ακαδημίας, είχα το προτέρημα και
έφτιαχνα τις ακαδημίες σχεδόν όλων των ομάδων. Με καλούσαν για αυτό το σκοπό. Με πρωτοποριακά τρόπους που έψαχνα και έβρισκα, που για τον καθένα πρέπει να είναι αυτό, δηλαδή να το ψάχνει. Με λίγο ψαγμένος που λέμε. Γιατί πρέπει. Η καλαθόσφαιρα είναι κομμάτι που συνέχεια εξελίσσεται. Όχι μόνο φυσικά, σε όλα τα αθλήματα υπάρχει, αλλά στον τομέα που είμαι τώρα, από το 2000 μπορώ να σου πω ότι για τρεις νύχτες δεν κοιμόμουν, ξαπλώνω απλά τα κλειστά τα μάτια, είπα ένα από τα δύο πρέπει να συνεχίσει, γιατί συνέχισα και την προπονητική και την πρωταθλητισμό μέχρι το 2000. Και τότε είπα ένα από τα δύο, γιατί όποιος λειτουργεί δύο εκκλησίες, της μιας θα τις γελάσεις. Και έτσι αποφάσισα να πάρω τον δρόμο της καλαθόσφαιρας. Πάντως φαίνεται ότι το έχεις ψάξει, ότι το μελετάς και ακόμα το μελετάς μέχρι σήμερα βέβαια, καθώς έχεις πάει και σε αρκετά διεθνή σεμινάρια στην Ελλάδα, στην Ιουγκοσλαβία, σε Αμερική, Ιταλία. Κοιτάξτε, είναι ότι είμαστε μακριά από την Ευρώπη και δεν μπορούμε εύκολα να... Δεν μπορούσαμε εύκολα μάλλον να πάμε, να ταξιδέψουμε και να βρούμε σεμινάριο για ανεπτυξιακές ηλικίες. Έχει χρόνια να πάω. Πήγα πριν 2 χρόνια μαζί με τον Κώστα, τον Εγγλέζο, στο Μπέγκερ, στην Αθήνα. Δεν πήγαινα ούτε στους μεγάλους προπονητές που... Κάθε χρόνο υπήρχε στο International Coaching και προσπαθούσαμε να βρούμε κάτι διαφορετικό. Έκανα την απόπειρα και πήγα με κάποιο πολύ καλό μου φίλο, τον Δημήτρη τον Κυριακού, που είναι στο κολεγιακό στην Αμερική. Μια σχέση 25 χρόνια με τον Δημήτρη. Πολλές φορές συζητάμε και μου λέει τι τρέχει στην Αμερική, είτε κάποιες αδυναμίες που έχω και ζητώ τη γνώμη του. Με πήρε μαζί του στη Τσιρόνα, στην Ισπανία, το 14-15, δεν κάνω λάθος. Όχι, 16 πρέπει να είναι. Και εκεί ξεκίνησα σαν βοηθός του Δημήτρη στην ομάδα. Και στο τέλος, στα διαλύματα, έκανα προπόνηση τους έχρωμους παίχτες από την Αμερική για το βηματισμό του cross. Και με είδε ο Μπρατ Κάνης. Και από εκεί με άφησε σε αυτό το κομμάτι και τους έκανα την ατομική. Θέλω να σου πω ότι κάθε προπονητής πρέπει να πάει να δει διαφορετικούς τρόπους προπόνησης, να πηγαίνει σε προπονητές πρώτων ομάδων, γιατί είναι σεμινάρια. Εγώ αυτό έκανα όταν ήταν οι Έλληνες οι προπονητές στην Κύπρο, ο Κώστας ο Μίχας, ο Δημήτρης ο Περικλής ο Ταυρόπουλος. Θα έλεγα για τον Ταυρόπουλο, καθώς είχατε υπάρξει και συνεργάτες με την Εθνική Κύπρου των Ανδρών, οπότε ήταν ένα σημαντικό κομμάτι. Ήμουν και στο αναψυξιακό κομμάτι και το είχα ζητήσει, δεν ήμουν βοηθός του συγκεκριμένα, απλά ήμουν στο κομμάτι, με έβαζε να κάνω κάποιες ειδικά πράγματα σαν βοηθός. Στατιστικά από πού σουτάρουν οι παίχτες, και το είχαμε παρουσιάσει σε δική του εργασία βασικά, του δάσκαλου του Περικλή, στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο,
στατιστική, αλλά ήταν διαχειρός πλέον. Δεν ήταν με τα προγράμματα που μπορείς πιο εύκολα να το κάνεις. Όλα αυτά με βοήθησαν και έκανα τη δική μου τη φιλοσοφία. Γιατί πήγα και στη Ιουγκοσλαβία, είναι άλλος τρόπος, τρόπος διδασκαλίας, τεχνικής. Ισπανία διαφορετικός πάλι τρόπος, Αμερική διαφορετικός τρόπος. Είναι σχολές. Ακριβώς. Πολύ θα ήθελα να πω και στη Λιθουανία, αλλά δεν πρόλαβα. Εντάξει, έχουμε χρόνια μπροστά μας. Λοιπόν, και έρχεται, παίρνεις όλα αυτά, όλα αυτά τα εφόδια και το 2007 αποφασίζεις και ιδρύεις στην ουσία την δική σου ακαδημία, την Νικοσία Basketball Academy, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα, βέβαια με την συνένωση με την ιστορική ομάδα, την Γενία Κρήτα Μόρφου. Γενία Κρήτα Μόρφου. Μια ιστορική ομάδα της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, η οποία είχε κατακτήσει και τους πρώτους τίτλους του πρωταθλήματος, του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Θα πάμε όμως εκεί σιγά σιγά, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Πώς πήρες την απόφαση λοιπόν και ξεκίνησες τη δική σου ακαδημία? Ξέρεις, στη ζωή ο κάθε άνθρωπος για να κάνει κάτι πρέπει να το σπρώξεις, όπως και το αυτοκίνητο, αν σου μείνει από μπαταρία, να το σπρώξεις για να πάρει μπρος. Είχα καλούς φίλους και φίλες, όπου βλέποντας με, συζητώντας για τα παράπονά μου, για τα διάφορα που δεν είναι του παρόντος, γυρίσανε μια στιγμή και μου λένε, καλά ρε Μαρία, αφού τόσα χρόνια κάνεις αυτό το πράγμα, δημιουργείς, σαν υπεύθυνος ακαδημίας, μπορείς να τραβήξεις παιδιά κλπ. Γιατί δεν κάνεις και το δικό σου? Φυσικά είχα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου ότι πάντα ήθελα να κάνω κάτι δικό μου, που να είναι διαφορετικό, πρωτοποριακό. Και με λίγη, όχι με λίγη, με την όθεση αυτών των φίλων, το ξεκίνησα. Χωρίς δισταγμό. Μπορώ να σου πω. Mm-hmm. Σταμάτησα από την ομάδα που ήμουνα, Ιανουάριο, και καθόμουν μέρα νύχτα. Θυμάσαι έτσι τα πρώτα βήματα να μας τα διηγηθείς, πόσα παιδιά είχες? Ναι, μπορώ είχε... να σου πω, όχι, εγώ θα σου πω κάτι πολύ πιο ωραίο. Αν δεις το λόγο της ομάδας και την ονομασία, ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Μια εβδομάδα έφαγα για να βρω το όνομα Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης της Λευκωσίας. Ήταν το ένα. Το δεύτερο ήταν πώς θα ήταν το λόγο, το σήμα της ομάδος. Και ψάχνοντας μέσα για το Λευκωσία, τέλος πάντων Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης και Λευκωσία, βρήκα τα τείχη της Λευκωσίας σε πράσινο με δύο μπαστούνια του γκολφ. Και αμέσως φαντάστηκα ότι αυτό το πράγμα θα ήταν σε χρώμα μπλε με μπάλα του μπάσκετ μέσα και γύρω-γύρω θα γράφει Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Λευκωσίας. Τρομερό. Όχι, το τρομερό είναι το άλλο. Όταν λέω, καλά, όταν θα πάμε στη... Ξέρεις, προέτρεχα λίγο και λέω πώς θα φωνάζει η ομάδα Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Λευκωσίας. Ακουλού. Τι πώς θα φωνάζουμε, ακουλού, δεν γινότανε, δεν πήγαινε. Λέω, κάτσε να το κάνω στα αγγλικά, πας και μου βγει καλύτερο. Και μου βγαίνει Νικοσία Basketball Academy. Βάζω τα αρχικά και βγαίνει NBA. Έξω στον δρόμο υπάρχει ένα μικρό ανήφορο. Ήταν, θυμάμαι, ήταν 4-4,5 ώρα το πρωί, πήγαινε πάνω κάτω. Τη χαρά μου. Πήγαινε, λέω, θα μας κράξουν σίγουρα. Και έτσι, αυτό ήταν το αρχικό. Το δύσκολο ήταν να κάνω και το καταστατικό και με χίλια ζόρια να βρω γήπεδο. Με χίλια ζόρια να βρω ένα γήπεδο. Βρήκα το
κλειστή αίθουσα του Πανκυπρίου Γυμνασίου, που είναι για μίνι κάτω των 6 με 8 ετών, μπορώ να σου πω. Και 13 Οκτωβρίου του 2007 έκανα την πρώτη προπόνηση με 13 παιδιά. Πολύ καλά. Πρόσεξες, το λέω, το τονίζω. 13 αθλητές, 13 Οκτωβρίου του 2007. Κλείνουμε 13 χρόνια. Και κλείνουμε 13 χρόνια φέτος. Τον Οκτώβριο, δηλαδή, 13 Οκτωβρίου του 2020, πρέπει να κάνεις κάτι πολύ σημαντικό. Κάνουμε. Εντάξει, δόξα στον Θεό, με φωτίζει κάθε φορά και βρίσκω κάτι. Δεν αφήνομαι. Και δεν πρέπει. Πρέπει να είσαι πρωτοπόρος. Και να σου πω, χωρίς να φαίνεται εγωιστικό ή εγωιστικό, μπορώ να σου πω ότι οι πρωτοπορίες που κάνω δεν τις κάνω για προσωπική, για να φανώ εγώ ή η ομάδα μου, γιατί βλέπω καταταχτά διαστήματα ότι ακολουθούν και άλλοι. Δηλαδή, παίρνουν τις ιδέες. Και εγώ τις παίρνω από κάπου αλλού. Πρέπει να είσαι ανοιχτό βιβλίο για κάποια πράγματα. Δεν μπορείς να είσαι κλειστός, γιατί όλοι είμαστε σε αυτό το άθλημα. Όλοι είμαστε ένα. Θα μιλήσουμε άλλη ώρα για αυτό το κομμάτι. Πες μας λίγο τώρα για πώς ήρθε ο Διγενής, πώς μπήκε ο Διγενής μέσα στην Ακαδημία. Πώς μπήκαμε, πώς κάναμε τη συνεργασία. Κάπου άκουσα ότι πριν 1,5 χρόνο ότι ο Διγενής Ακρίδας ήθελε να επαναλειτουργήσει. Στην ομάδα του Διγενή Ακρίδα Μόρφου υπάρχει ένας αδερφικός φίλος, ο Άρης ο Τύρκας, που είναι από τη Μόρφου, είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διγενή Ακρίδα Μόρφου, και του πήρα τηλέφωνο και τον ρώτησα, άκουσα αυτή την ψηλή, παίζει κάτι, και μου λέει να βρεθούν. Απήγε, έγινε η πρώτη συνάντηση, είπαμε τα δικά μας βασικά. Είχαμε και τότε είχαμε αρχίσει να κάνουμε και την αντρική ομάδα του MBA της Ακαδημίας, που έπρεπε να κάνουμε, είχε περάσει κάποια χρόνια, έπρεπε να κάνουμε και την αντρική ομάδα βάσει τον κανονισμό. Και λόγω του ότι ο Διγενής Ακρίδας Μόρφου υπάρχει, είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας, είναι προσφυγικό σωματείο, είπαμε μπορεί να υπάρξει κάτι πιο δυνατό, ίσως να μας βοηθήσει και η πολιτεία λίγο και η Ομοσπονδία, λόγω του προσφυγικού σωματείου, για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε και στην αντική ομάδα, γιατί είναι δύσκολο να βρεις ή να πείσεις ακόμη και κάποιους χορηγούς να έρθουν κοντά σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι άρχισε η συνεργασία στην περσινή χρονιά. Κάναμε το πρώτο βήμα σε ρατσιτεχνικό ή μη επαγγελματικό, μπορώ να το πω έτσι, θα είναι καλύτερα. Προσφέραμε στα παιδιά, στα παιδιά μας, αθλητές μας, τα οδηπορικά τους, την ασφάλεια και τον ρουχισμό. Και φυσικά την αγάπη και να είμαστε μια οικογένεια. Και δόξα σε Θεός, μας βγήκε και καλή οικογένεια και καλά παιδιά και καλή πρωτιά και ανεβήκαμε για κατηγορία. Ακριβώς. Ο κορονοϊός μπορεί να έκανε και να μας έκανε για ένα καλό. Αυτή ήταν η... Κάποια πράγματα πρέπει να μπαίνουν στο... Πώς το λες...
πρέπει να λέγονται και πρέπει όλοι να δίνουμε το καλό μας αυτό. Δεν χρειάζονται. Ακούω και βλέπω τελευταίως. Στεναχωριέμαι, μπορώ να σου πω. Γιατί είμαι λίγο από τους ρομαντικούς. Εντάξει, υπάρχουν αρκετοί, δεν είμαι μόνος. Υπάρχουν αρκετοί που αγαπώ και είναι στο χώρο της καλαθόσφαιρας. Και πιστεύω ότι με λίγο, όχι με λίγο, με θέληση και σεβασμό σε αυτό. Θα το αφήσω αυτό τώρα, ότι θες άλλο να με ρωτήσεις. Να μείνουμε λίγο στο διγενή, θα περάσουμε και σε αυτό. Νέα χρονιά, στην Β1 πλέον κατηγορία, με νέο προπονητή, αφού ο Κώστας ο Εγκλέζος ανέλαβε την ανδρική ομάδα. Έχω ακούσει ότι έχετε κάνει αρκετά καλές μεταγραφικές κινήσεις, έχει δυναμώσει αρκετά η ομάδα. Ποιος είναι ο στόχος της νέας σεζόν, δεδομένου ότι είστε μια ομάδα νεοφώτισης στην κατηγορία, αλλά βάσει των μεταγραφών που έχετε κάνει, ίσως να χτυπάτε και κάτι παραπάνω. Πάντα για να προχωρήσει μια ομάδα ή ακόμη και ένα άτομο, πρέπει να υπάρχουν οι στόχοι. Όταν πρώτος στόχος ήταν για να βρω προπονητή. Δεν θα μπορούσα ακόμα μία χρονιά να κάνω το ίδιο πρόγραμμα που έκανα πέρσι. Δηλαδή κάτω των 14 επιλέχτους, κάτω των 16 επιλέχτους και να είμαι και στο ανδρικό και να είμαστε μαζί με την ανόρθωση πρώτη. Σωματικά δεν θα μπορούσα. Ψυχικά μπορούσα, σωματικά λόγω ηλικίας μπαίνουμε και σε κάποια μικρή ηλικία. Εντάξει, είναι και εξαντλητικό πρόγραμμα αυτό για οποιονδήποτε. Και ερχόμαστε πάλι στην κουβέντα που είπες πριν, ότι όταν έχεις 3 τμήματα ή 2, κάποιοι μπορεί να του γελάσεις. Ναι, ναι. Σίγουρα. Το θέμα είναι, σας είπα, προγραμματισμός πρώτα. Τα βρήκαμε τον Κώστα, τον Εγκλέζο. Ήθελε και αυτός να έχει την ευκαιρία του σε αντρική ομάδα. Τσουκ, τον άρπαξα. Επειδή κάνουμε και καλή παρέα, γνωριζόμαστε για κάποια 40 χρόνια, έχουμε τις ίδιες σκέψεις και ίδιες φιλοσοφίες, τους ίδιους προβληματισμούς και ανησυχίες. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν να βρούμε κάποιους παίχτες, έτσι ώστε η πορεία στην Β1 να είναι αξιέπαινη. Δεν θα πάμε απλά και μόνο για να πάμε στη Β1, απλά και μόνο. Γι' αυτό κάναμε, τώρα συζητάμε ακόμη, θα τα ακούσετε σε λίγες μέρες, σιγά σιγά, ένα-ένα. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Το κάθε τι στην ώρα του. Ακριβώς. Ωραία. Ας περάσουμε και στο κομμάτι της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, έτσι, ένα γενικότερο σχόλιο. Πες μας με την εμπειρία σου, πώς βλέπεις σήμερα την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Λοιπόν, μπορώ να πω με σιγουριά, όχι 100%, γιατί πάντα πρέπει να αφήνουμε ένα μικρό παραθυράκι, ότι στις αναπτυξιακές ηλικίες μέχρι τα 18 υπάρχει πολύ, μα πολύ ταλέντο. Πάντα όμως, δυστυχώς οι ομάδες έχουν ένα, πώς να το πω τώρα, ποτέ δεν επενδύει πάνω στην ακαδημία, δηλαδή στη βάση. Εδώ θα αναφέρω κάτι άλλο. Το 2007 μπορώ να πω ότι πάλι πρωτοπόρησα, γιατί ήταν η πρώτη ακαδημία που ξεκίνησε
και είχε βάσει μόνο τις ακαδημίες και αυτό ήταν που φώναζα από τότε. Το καλό είναι ότι είναι αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, ότι ακολούθησαν αρκετοί και μπορώ να πω γύρω στις 13 με 14 ομάδες, δεν είμαι σίγουρος, αν και ακούω ότι μπορεί να αρχίσει και άλλη ακαδημία. Αυτό τι είναι? Με το που έκανα αυτό το κομμάτι, μετά μπήκαν άλλοι τόσοι. Δηλαδή κέρδισε η καλαθόσφαιρα και γενικά ο αθλητισμός βασικά, αλλά εντάξει, εμάς μας ενδιαφέρει η καλαθόσφαιρα, κέρδισε η καλαθόσφαιρα. Και υπάρχουν πολλά παιδιά από στατιστικά που μπορούμε να τα βρούμε από την Ομοσπονδία, που κατά καιρούς κάνουν και ωραία πράγματα. Δεν μπορούμε να... Ξέρεις, δουλειά, όταν υπάρχει δουλειά, όταν δουλεύεις πολύ, κάνεις και πολλά λάθη. Όταν δουλεύεις λίγο, κάνεις λίγα λάθη. Όταν δεν δουλεύεις καθόλου, δεν κάνεις καθόλου, είσαι πασάς. Και εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι που έκανα την ακαδημία και από μένα ξεκίνησα και σε όλες τις επαρχίες μπορώ να πω. Στη Λάρνακα, ακολούθησαν ο Ζήνωνας, η Αραδίπου, ο Ασίλ που ακούσα ότι μπορεί να ξαναξεκινήσει, στη Λέμεσο, MJ, Αστέρας, Πάφο, Άτλαντας. Ακριβώς. Γίναν πολλές ακαδημίες, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που απασχολούνται αυτή τη στιγμή σε πολλά γήπεδα ανά το Παγκύπριο. Δεν υπάρχουν γήπεδα άδεια. Τα γεμίσαμε. Είναι ευχές έργου. Αυτό το πράγμα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Είναι και αυτό που θα σου έλεγα στο τέλος, αλλά μιας και το έφερε η κουβέντα, να το αφήσω για το τέλος, καλύτερα. Πλησιάζουμε στο τέλος, έτσι και αλλιώς, αν θέλεις. Εντάξει, θα το αφήσουμε μετά τότε. Ναι. Υπάρχει δρόμος. Υπάρχει μεγάλος δρόμος. Όπως έλεγε και ο Ανίβας, να δεν βρούμε τον δρόμο για τη Ρώμη, να τον δημιουργήσουμε. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα παιδιά, υπάρχει αυτό το ταλέντο, υπάρχουν τόσα παιδιά που απασχολούνται στις ακαδημίες, υπάρχει και έδαφος ώστε να βελτιωθεί η εικόνα που βλέπουμε σήμερα στην καλαθόσφαιρα, μιλώντας γενικότερα, όχι μόνο δηλαδή να δούμε αθλητές. Είναι στο χέρι μας να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά να έρχονται στο γήπεδο να βλέπουν μπάσκετ, να γεμίζουν τα γήπεδα δηλαδή. Να βγουν ακόμα και δημοσιογράφοι που τους έχουμε και ανάγκη σε αυτό το άθλημα δυστυχώς. Καλοπροαίρετοι, έτσι. Καλοπροαίρετοι. Ναι. Και πάντα αυτό που πρέπει από τους δημοσιογράφους και το ζητώ και προκαλώ, όπως λέει κάποιος, να γίνονται όλα καλοπροαίρετα, όχι κακοπροαίρετα. Όσα γίνονται και όσα βγαίνουν προς τα έξω, πρέπει καλά. Γιατί αν το πάρουμε και στο προσωπικό επίπεδο, εγώ στο σπίτι μου δεν γνωρίζει κανένας τι κάνω ή αν έχω προβλήματα. Το ίδιο είναι και η οικογένεια της καλαθόσφαιρας. Τα προβλήματα μένουν μέσα και λύνονται με καλή διάθεση. Όλοι είναι για το καλό της καλαθόσφαιρας. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό εγώ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Οπότε αυτή είναι η γενική μου αίσθηση και η δική μου, ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλη αυτή την ορμή που έρχεται από το αναπτυξιακό προς τα πάνω, να την αρπάξουμε, και η μείωση των ξένων τώρα στις ομάδες της πρώτης κατηγορίας θα βοηθήσουν και αυτοί από το δικό τους κομμάτι. Να βρεθούν παιδιά. Οπότε... Σύν τον κορονοϊό, που δεν θα φύγουν και πολλά παιδιά γιατί προς τα έξω, γιατί δεν λέω ότι όλοι δεν θα φύγουν, αλλά υπάρχει και αυτό το κομμάτι
που έχω ακούσει από γονείς ότι δεν θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό, προτιμούν να μείνουν Κύπρο για σπουδές. Άρα αθλητές, και αυτό είναι ένα κομμάτι, καλή εισήγηση στην Ομοσπονδία. Ντιν, ντιν. Το κρατήσω. Ναι. Μιλώντας έρχονται και ιδέες. Σίγουρα. Και όταν είναι... Και σίγουρα. Καλές και ιδέες. Νομίζω ότι είναι κάτι θέλεις να πεις επί αυτό. Κάτι έχεις αφήσει για το τέλος. Θέλω να το αναφέρω γιατί έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν, αλλά έχουν και γίνει και πολύ καλές επιτυχίες. Δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε, το έχω αναφέρει και προηγουμένως. Γι' αυτό βάζουμε κεφαλαία και θα το τονίσω, προκαλώ όλους από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο που ενδιαφέρονται και αγαπάνε το άθλημα, το δικό μας της καλαθοσφαίρισης συγκεκριμένα, μπορούν να το κάνουν και άλλοι και τα άλλα αθλήματα αν θέλουν. Κανένας δεν περισσεύει και του καθενός με τη μικρή συμβολή που θα δώσει ή με το να πει κάτι μπορεί να βοηθήσει. Να γίνει μια συνάντηση όπου θα συζητηθεί και να βγει προς τα έξω όλοι ενωμένοι. Το λέω έτσι λίγο σιγά. Το εννοώ. Και θα πω και ένα που έλεγαν οι παλιοί ημών πρόγονοι, λύθη στο παρελθόν, πίστη στο μέλλον. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Την αγάπη μου σε όλους. Δεν έχω να χάσω ούτε να... το μόνο που έχω να κερδίσω. Και πριν φύγω από αυτή τη ζωή, να με μνημονεύω. Τίποτα άλλο. Ο Θεός θα μας δίνει δύναμη σε όλους, καλή δουλειά και όλα τα άλλα θα έρθουν μόνο τους. Ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Ευχαριστώ ήταν... για τη συνέντευξη. Ναι. Αν και ήμουν λίγο αγχωμένος, μπορώ να σου πω. Στην αρχή δεν το ήθελα, αλλά με πίεσες. Ξέρω αν είναι καλό ή κακό, τώρα θα δείξει την πορεία. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Εγώ σου είπα ότι το σκεπτικό μου αυτής της συνέντευξης και νομίζω τα είπαμε όλα όσα έπρεπε να υποθούν μέσα από αυτή την εκπομπή. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για όσα μας είπες, χρήσιμα όλα, ακόμα και πράγματα που βίωσες και μας τα διηγήθηκε σήμερα, μπορεί κάποιος να τα πάρει και να τα χρησιμοποιήσει μέσα στη ζωή του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της εκπομπής. Κοίταξε, θα κλείσω. Είπαμε, κλείσαμε, αλλά μου ανοίγεις κουβεντούλες τώρα. Και... ξέρεις, πρέπει να είμαστε έτσι. Δηλαδή, αν δεν δώσουμε, δεν θα πάρουμε. Πριν ένα μήνα περίπου είχα βγει λίγο θυμωμένα στον αντένα και έκανα μία μικρή παρέμβαση για το θέμα που μας είχαν αφήσει απ' έξω. Τελικά έπιασε τόπο. Είχα αναφέρει ένα πράγμα, ότι μέσα από τον αθλητισμό χτίζουμε και δημιουργούμε την κοινωνία. Αυτό το γνωμικό το έχω βγάλει μέσα από τη σχεδόν 50 χρόνια, 49 χρόνια στον αθλητισμό. Και σαν αθλητής, αλλά και σαν προπονητής. Αλλά και σαν άνθρωπος. Έχω βιώσει, έχω και εγώ τις αδυναμίες μου. Δεν έχω δει τελείως. Αλλά πρέπει κάποια πράγματα να τα κάνουμε ζωή. Και επειδή ο αθλητισμός είναι ζωή, πρέπει. Ωραία. Σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά, Μάριε. Αυτή ήταν η εκπομπή Full Court Cast, η πρώτη για την τρίτη της σεζόν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Πάλι πρωτοπόρος δηλαδή. Πάλι πρωτοπόρος και εδώ.
Σε ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Την αγάπη μου.